Στιγμές από τις στιγμές τους. Ραδιοφωνικό φλάς στην αγωνιστική δράση αθλητών με αναπηρία. Μαζί μας σήμερα ο Στεφανουδάκης Μανώλης, αθλητής με κινητική αναπηρία, παρολυμπιονίκης στον ακωτισμό. Γεια σας σε όλους τους ακροατές του Α989. Είμαι αθλητής από το 2009 στο Στίβο, ακωτιστής. Το πρώτο μου Πανελλήνιο πρωτάθλημα εκεί. Στο δεύτερο αγώνα κατάκτησα και το Πανελλήνιο ρεκόρ στον ακωτισμό. Το 2012 κατέκτησα το πρώτο μου Ολυμπιακό μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Από εκεί και μετά κατέκτησα ένα παγκόσμιο χάλκινο μετάλλιο, πανευρωπαϊκό ασημένιο στον ακωτισμό. Σε διάφορα meeting κατά όλο τον κόσμο χρυσά, σημαίνει μια χάλκινα. Παραολυμπιακός αθλητισμός είναι κάτι που μπορεί να μας, καταρχάς να μας βγάλει έξω τα σπίτια μας, δεύτερον να δούμε εντελώς διαφορετικά πράγματα στο εξωτερικό, γιατί οι πιο πολλοι αθλητές συναναστρέφονται στο εξωτερικό με άλλους αθλητές και σίγουρα είναι μια διέξοδο να αλλάξουμε, να κάνουμε μια στροφή, ρε παιδί μου, να, και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να κοινωνικοποιηθούμε καλύτερα. Και εγώ προσωπικά έχω να το προτείνω σε όλα τα παιδιά, σε όλα τα παιδιά που διστάζουν και αυτή τη στιγμή είναι κλεισμένα μέσα σπίτια τους, ότι είναι βασικό πράγμα και πρέπει να το κάνουν, να βγουν, να εγγραφούν σε ένα σωματείο, να αθληθούν, και γιατί όχι κάποια στιγμή να πανηγυρίσουν είτε ένα Ολυμπιακό μετάλλιο, είτε ένα Ευρωπαϊκό, ένα Παγκόσμιο, είτε και ένα Πανελλήνιο. Γιατί και το κάθε μετάλλιο έχει τη δική του γεύση και τη δική του επιτυχία. Αλλά και η χαρά της συμμετοχής είναι πολύ σημαντική όπως μας. Σίγουρα, λες. Σίγουρα. Και, και μόνο που συμμετέχει σε διοργανώσεις, είτε Πανελλήνια είναι αυτά, είτε διεθνές meeting, είναι πολύ ωραίο το συνέστημα. Και πολύ ωραίο αυτό το αγωνίζομαι, το εφαγωνίζομαι, είναι σημαντικό σε όλους, είτε πάρεις διάκριση είτε όχι. Μανώλη, πώς βρέθηκες εσύ στο αναπηρικό αμαξίδιο? Ένα τροχαίο το 2007, εδώ έξω το χωριό μου, δυστυχώς ήταν η αιτία να βρεθώ σε ένα αναπηρικό καροτσάκι, αλλά η ζωή συνεχίζεται. Όλοι που βρίσκονται στη θέση που έχω βρεθεί εγώ δεν πρέπει να το βάλουν κάτω, αλλά ίσα ίσα πρέπει να ζουν την κάθε μέρα όσο γίνεται πιο δυνατά και πιο έντονα. Το κράνος, οι ζώνες, κάποια πράγματα πρέπει να τηρούμε τον κώδικα κυκλοφορίας έτσι όπως είναι φτιαγμένος.